ψάχνουμε τον επόμενο πρωθυπουργό της χώρας. Και γιατί το λέμε ποιος αυτό. Ποιο είναι για εσάς ή ποια είναι για εσάς. Λοιπόν, ξέρετε ότι εγώ έχω πάρει ανοιχτά θέση. Ο μπορεί να είναι και δήμαρχος. Έχω πάρει ανοιχτά θέση, θα σας πω. Στηρίζω την Άννα Διαμαντοπούλου. Και ο λόγος γι' αυτό είναι γιατί θεωρώ ότι έχει όλα εκείνα τα εχέγγυα για να οδηγήσει το ΠΑΣΟΚ όχι μόνο στο να γίνει πλειοψηφικό, αλλά να μπορέσει να κερδίσει και τις επόμενες εκλογές. Υπάρχει και κυβερνητική επάρκεια, υπάρχει και μεταρρυθμιστικό έργο, αλλά και μία αναγνωρισιμότητα διεθνής. Δεν χρειάζεται να πω περισσότερα λόγια, μιλάει το έργο της. Αυτό όμως που πραγματικά έχει σημασία για την επόμενη μέρα. Έχουμε βαρεθεί να ακούμε από τους συντρόφους της ότι και εσύ που ήσουν όταν ήταν τα πέτρινα χρόνια. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει άλλο επιχείρημα, γιατί πραγματικά η κατάρτιση, το οπλοστάσιο των ιδεών και των πολιτικών απόψεων που έχει καταθέσει, αλλά και η προσωπική, θέλω να πω, ο προσωπικός χαρακτήρας και η πορεία ζωής διασφαλίζουν αυτό που σας λέω. Η απουσία μπορεί να είναι κομματική, δεν ήταν ποτέ σε πολιτικό επίπεδο. Και πιστέψτε με, εγώ έχω έναν... όχι θαυμασμό, αλλά αποδέχομαι τους ανθρώπους οι οποίοι κρατάνε μία απόσταση για να μπορέσουν να σκεφτούν τα λάθη τους, τις αστοχίες τους, να διαβουλευτούν με τον εαυτό τους και να έρθουν ωριμότεροι να εισφέρουν σε αυτήν την κοινή προσπάθεια. Η κυρία Διαμαντοπούλου νομίζω ότι και σε όλο το προεκλογικό αγώνα έχει ανεβάσει και το επίπεδο του πολιτικού διαλόγου, αλλά έχει στοχεύσει και δείχνει το δρόμο πώς πρέπει να οδηγηθούμε. Θα μπορούσε δηλαδή να κερδίσει τον Κυριάκο Μητσοτάκη, κυρία Διαμαντοπούλου. Νομίζω ότι μπορεί άνετα, γιατί όλο το προφίλ της και όλη η πορεία μέχρι τώρα δείχνει ότι είναι ένας ικανός άνθρωπος με αξίες και αρχές που μπορεί και να ενώσει το χώρο, αλλά και να ανεβάσει τα ποσοστά, γιατί θέλω να σας πω ότι σε όλες τις συγκεντρώσεις, σε όλες τις ομιλίες της, βλέπουμε έναν διαφορετικό κόσμο. Το κοινωνικό ΠΑΣΟΚ, θα σας έλεγα.